Χρήστο Σίτος κοντά μας, ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας. Χρήστο, μεγάλη επιτυχία χωρίς αμφιβολία, έτσι. Σίγουρα είναι μεγάλη επιτυχία. Χρυσώσαμε λίγο το χάπι από το πρωτάθλημα, γιατί δυστυχώς ήμασταν δεύτεροι όλοι σε όλο το πρωτάθλημα και δύο αγωνιστικές τώρα χάσαμε τη θέση. Και το θέλουμε όσο τίποτα άλλο αυτό το κύπελλο. Από την αρχή, από το καλοκαίρι, δουλέψαμε πάρα πολύ με τον κύριο Παπασπύρου καταρχήν, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και μαζί με τον Χρήστο, τον Τζαγκαρούλη, νομίζω ότι όλα πήγαν καλά στο τέλος. Πού κρίθηκε τελικά το μάτς? Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλά διαβασμένοι. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Ακριβώς ό,τι είπαμε, ό,τι περιμέναμε από τον αντίπαλο, το διαβάσαμε ακριβώς αυτά, τα βγήκαν μέσα στο παιχνίδι. Και πιστεύω ότι αν είμαστε και πιο εύστοχοι, όπως είδατε κι εσείς, νομίζω όλο το γήπεδο το είδε, θα είχαμε λήξει και το μάτς πολύ πιο γρήγορα. Είναι γενικά το μικρό πρόβλημα σου φέτος του Ηλυσιακού, έτσι, που δεν, κάποια μάτς δεν τα κλείδωνε. Δυστυχώς ναι, πληρώσαμε αυτές τις ατυχίες για μένα, έτσι, γιατί 1-2 τελειώματα ήταν και πιστεύω η ομάδα θα είναι στα παράζ. Νομίζω αυτό όλοι το ξέραμε και όλοι είδαμε ότι είμαστε πιο ποιητική ομάδα του αθλήματος. Και φαντάζομαι, Χρήστο, η απώλεια της δεύτερης θέσης και η ευκαιρία για συμμετοχή στα παράζ ανόδου σας πείσμωσε σήμερα περισσότερο. Μας έχει στοιχήσει, μην το κρύβουμε. Μας πείσμωσε πάρα πολύ, δεν είχαμε επιστροφή σήμερα. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι όμως. Δουλέψαμε πολύ σε αυτό όλη την εβδομάδα, 10 μέρες, και τελικά βγήκε μέσα στο γήπεδο όπως όλος ο κόσμος είδε.